Ξέρω πολύ καλά ότι τη σημερινή καλεσμένη την περιμένετε πώς και πώς. Έχω δει τα μηνύματά σας στο Twitter, δεν τα έχω δει, νομίζετε. Λοιπόν, αυτά τα τελευταία τρία χρόνια, τις τελευταίες τρεις σεζόν, εμείς οι φανατικοί των Άγριων Μελισσών, την είδαμε να ξεκινάει σαν δροσοσταλιά, γλυκιά, μικρούλα, χαριτωμένη και να εξελίσσεται σε μια υπέροχη κοπέλα, γυναίκα, φανταστική. Καλοδεχόμαστε με πολύ χαρά ένα από τα πιο όμορφα πρόσωπα στην ελληνική τηλεόραση και στην ηθοπλασία. Τη Δρόσο από τις Άγριες Μέλισσες, τη Δανάη Μιχαλάκη. Είδαμε, το μάτια σμιδρεύεται, και τι ωραία φωνή, τι ωραίο κορίτσι, τι ωραία φωνή. Και να πούμε, έλα, παίρνω αγάπη μου, να πούμε ότι είναι η πρώτη της ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη. Σε καταλαβαίνω. Θα δεις ότι δεν είναι τίποτα. Μετά θα μου λες να έρχομαι κάθε... Σίγουρη, τίποτα σίγουρη. Δεν είναι. Η πρώτη τη ζωντανή, γιατί έχεις κάνει και στο Γρηγόρη και σε είχα δει και ήσουν και υπέροχη, αλλά το ζωντανό δεν είναι τίποτα. Πόπο, φτού σου, Δανάη μου, πραγματικά. Είσαι ένα πλάσμα το οποίο δεν είναι μόνο η ομορφιά η εξωτερική. Εκπέμπεις κάτι το πολύ φωτεινό. Πραγματικά. Πραγματικά. Θα πω το ίδιο και για σένα και το εκπέμπεις και μόνο που σε βλέπουμε μέσα από το φακό, το εκπέμπεις αυτό και νομίζω το εκπέμπω γιατί είναι αυτό θέλω να λαμβάνω κι εγώ. Πολύ σε ευχαριστώ. Πολύ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε να πούμε με τη Δανάη, όπως καταλαβαίνετε, πολλά. Τρία τα δώρα της την περιμένουν, βεβαίως και όλα ροζ. Γιατί έχουμε πάρει τις πληροφορίες μας για το αγαπημένο σου χρώμα. Όλα ροζ λοιπόν. Αλλά πρώτα φυσικά. Το κέντημα της Ναταλίας Αργυράκη, το βίντεο για τη Δανάη. Τη Δανάη Μιχαλάκη την κυνηγούν οι μέλισσες από το 2019. Ένα κυνηγητό που άλλαξε τόσο τη δική της ζωή, όσο και τη σύγχρονη μυθοπλασία, με το κοινό να παρακολουθεί εδώ και τρεις σεζόν με ανυπομονησία και ενδιαφέρον την εξέλιξη της ηρωίδας της Δρόσος, στο Διαφάνη. Από την ώρα που πάτησα το πόδι μου εδώ με πολεμάς, ούτε η Μυρσίνη δεν έδειξε τέτοια λύσα. Γιατί κατάλαβα από την αρχή πώς θα γινόντουσαν τα πράγματα. Ήξερα ότι θα ζητούσες όλο και περισσότερα. Αν ήσουν λίγο πιο ανεκτική μαζί μου, δεν θα φτάναμε εδώ. Για την ίδια, η σειρά αποτέλεσε την ευκαιρία να μπει δυναμικά στο χώρο της υποκριτικής και να παραμείνει σε αυτόν, έχοντας ασχοληθεί με ποικίλες άλλες δουλειές μέχρι τώρα. Με καταγωγή από τη Σύρο και το Λίτς της Αγγλίας, η Δανάη Μιχαλάκη έχει παρακολουθήσει μαθήματα χορού στην Ιταλία και έχει συμμετάσχει στην παράσταση Tango in Love The Fifth Element το 2019, ενώ έναν χρόνο αργότερα έλαβε μέρος στην παράσταση Μπλε σε σκηνοθεσία David Negrin. Η πρώτη επαφή της με τον κινηματογράφο ήταν το 2013 στην ταινία Ακάλυπτος του Χρήστου Δήμα, ενώ η πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση ήταν το 2015 στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη Εθνική Ελλάδος. Πήγαινε στο σπίτι σου, πήγαινε στο λευτεράκο σου, φύγε. Ποιο λευτέρι σου, ποτέ δεν τρέχει τίποτα. Η τηλεοπτική ροή που της χάρισε επιτυχία, αναγνωρισιμότητα και νέους συνεργάτες, έχει πονέσει, έχει κάνει λάθη, έχει γοητεύσει, απογοητεύσει, στιγματιστεί και αναθεωρήσει πολλές φορές, παραμένοντας ρομαντική και ευαίσθητη. Θεατρικά, φέτος πρωταγωνιστεί στη μεγάλη επιτυχία σε Σουάρια Δολοφόνους στο θέατρο Λαμπέτη, όπου ξαναέρχεται αντιμέτωπη με έναν φόνο. Όσο για την προσωπική της ζωή, εκεί πορεύεται πιο χαρούμενη από τις ηρωίδες της, αφού το καλοκαίρι παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Γιώργο Παπαγεωργίου. Δανάη, επί τη ευκαιρία να ευχηθούμε πολλή ευτυχία. Ναταλάκη, έλα μέσα. Τι ωραία που τα... Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Έχεις δύο μελισσόβιες εδώ. Ναι. Εντάξει, τη μία πιο φανατική από την άλλη. Να ευχηθούμε βεβαίως πολύ ευτυχία, να ευχηθούμε να ζήσετε, γιατί δεν σε έχουμε δει από τότε και να είσαι πάντα πολύ ευτυχισμένη. Η Ναταλία τον ξέρει τον άντρα σου, εγώ δεν ναι, τον... Το της είπα, το Γιώργο, πολλά χρόνια. Εντάξει, είναι και αυτός εξαιρετικό παιδί, φοβερός ηθοποιός, τώρα σκηνοθετεί, τόσα πράγματα. Είναι... Εγώ δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά όμως όπως σας βλέπω, μου ταιριάζεται πάρα πολύ μαζί. Ξέρω βέβαια την πεθερά σου, η οποία είναι ένα αριστούργημα, ένα πείμα. Και είσαι τυχερή να έχεις μια τέτοια πεθερά. Μόνο δεν της ταιριάζει καν η λέξη πεθερά της Φιλαρέτης, έτσι. δεν της ταιριάζει καν. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή τραγουδάς εσύ, τραγουδάει και εκείνος. Σας αρέσει να τραγουδάτε μαζί όταν είσαστε στο σπίτι. Ναι. Και μαγειρεύετε, τρώτε, χαζεύετε. Πιάνει ένας ένα τραγούδι και συνοδεύει ο άλλος. Συνέχεια. Το φαντάζομαι. Καλά, η μουσική νομίζω προφανώς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο σπίτι. Το φαντάζομαι. Και έχουμε τραγουδήσει και επί σκηνής μαζί. Το έχω πετύχει και αυτό. Ναι, το ζήσαμε και αυτό. Το ζήσατε και αυτό. Αλλά συνέχεια.
Τι δεν κάνετε. Να αυτό, μπράβο, μαζί θα τη λέγαμε. Πέστο. Να κάνετε και καμιά συνεργασία, αφού έχει και το συγκρότημα ο Γιώργος, του Πόλκαρ. Έχει κάνει κάποια τραγούδια. Θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά ακόμα δεν είμαι έτοιμη να κάνω αυτό το βήμα. Όχι ακόμα, ε. Ναι, δηλαδή το τραγούδι. Τώρα εξοικειώνομαι με το τραγούδι. Βέβαια, αν μου πεις τι πιο ωραίο να το κάνεις με τον άντρα σου, τη σκηνή. Βέβαια. Αλλά νομίζω κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Θα γίνει. Είναι πάντως, εμένα μου αρέσει που είσαι μια τόσο ολοκληρωμένη καλλιτέχνης. Δηλαδή, είσαι μια ηθοποιός που και τραγουδάει ωραία και χορεύει. Δηλαδή, η Δανάη είναι αυτό που λέμε όλο το πακέτο. Έτσι. Μπορείς να παίξεις άνετα οτιδήποτε θέλεις μουσικοχορευτικό. Είμαι πολύ τυχερή που μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί από μικρή αυτά τα τρία ήθελα. Ναι. Μου έλεγες τι θες να κάνεις, ένα από αυτά τα τρία. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου, έκατσα κάποια στιγμή κάτω και είπα τι άλλο θες να κάνεις. Πάντα κατέληγα σε κάτι που έχει να κάνει είτε με χορό, με τραγούδι. Η μαμά μου δασκάλα χορού έκανα από μικρή. Α, εντάξει. Ο μπαμπάς ηθοποιό. Ο μπαμπάς ηθοποιός, άρα ήμουνα μονίμως σε παρασκήνια και σε θέατρο μαζί του. Ναι, νομίζω δεν θα ξεφύγω από αυτά τα τρία. Όχι, δεν θα ξεφύγεις. Δεν θα ξεφύγεις, είναι σίγουρο ότι θα ξεφύγεις. Και μάλιστα πρέπει να σου ομολογήσω, Δανάη, ότι την πρώτη φορά ήταν σε επεισόδιο των Μελισσών που άκουσα τη φωνή σου. Ναι. Όλοι μας εκεί και ήμασταν. Ναι. Τι? Όλοι κάναμε αυτό. What? Είναι κοινή την ντουμπλάρουμε. Πρώτη σεζόν με τον Γιάννο, δεν ήτανε, με τον Ιωάννη Αθανασόπουλο. Μπράβο, που τραγουδούσε. Πολύ συγκινητικά. Του τραγουδούσε. Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι δεν ακούμε κάποιον να ντουμπλάρει τη Δρόσο, αλλά είναι η Δρόσο που τραγουδάει, είναι η Δανάη που τραγουδάει, τρελαθήκαμε με τη φωνή σου. Και βέβαια μετά η εξέλιξη του ρόλου που η Δρόσο έγινε Ρόζα και πήγε στη Χαβάη, στην Τρούμπα κτλ. Που εκεί πια τραγουδούσε κανονικά πάνω στο πάλκο. Εκεί πια καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μία κανονική τραγουδίστρια. Άρα το ξέρανε οι σεναριογράφοι ότι εσύ τραγουδάς κιόλας και το εντάξανε στο σενάριο. Ναι, μάλιστα το καίγομαι και σιγολιώνω μου το είχαν ζητήσει στην Οντισιόν. Να α, με πω. Την πρώτη θέλανε. Ναι, και νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά δεν μπορώ. Είναι πολύ αγαπημένη μου ιστορία. Ναι. Αυτό το καίγομαι και σιγολιώνω μου είχε κολλήσει περίπου για ένα μήνα. Και τη μέρα που πήγα για τη δεύτερη οντισιόν, ετοιμαζόμουν, το τραγουδούσα, έκανα μπάνιο, βαφόμουν, φτιαχνόμουν, πήγαινα. Και έρχεται η Μιράντα και μου λέει: θέλουμε να πεις ένα τραγούδι. Λέω: okay, ποιο θέλετε. Μου λέει: μπει στο YouTube. Λέω: ποιο θέλετε να πω. Λέω: το καίγομαι και σιγολιώνω. Τη λέω: αποκλείεται. Αποκλείεται, τη λέω. Ναι, καρμικό. Ναι, καρμικό. Είναι όλα καρμικά. Για το μένα. Πιστεύεις αυτό, το πιστεύω. Ναι. Το πιστεύω. Πιστεύω πάρα πολύ ότι το σύμπαν βάζει το χεράκι του και κάποια πράγματα είναι καρμικά στη ζωή. Τον άντρα σου πώς τον γνώρισες, έτσι με τέτοιο τρόπο, καρμικό, τον Γιώργο? Δεν νομίζω. Τον Γιώργο τον είδα πρώτη φορά στη Σύρο που δούλευα σε ένα κοκτέιλ μπαρ. Σερβιτόρα και μα συστήσανε, αλλά ήταν κάπως okay, δεν. Βγαλέω, δεν. Δηλαδή, κανένας δεν έπαθε κεραυνοβόλο έρωτα με τη στιγμή εκείνη. Ή εκείνος έπαθε. Εγώ όχι. Καταλάβαμε. Πολύ μια εντύπωση στον Γιώργο. Είναι πολύ φίλοι μας, ναι. Ναι. Εντάξει, ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Και μετά κάπως έτσι το έφερε και πήγα να δω τον Αρίστο. Κάπως έτσι το έφερε, πώς το έφερε αφού. Το έφερε η ζωή και πήγα και είδα τον Άρη. Καλλιτεχνικά. Πήγε να δει μια παράσταση. Καλλιτεχνικά, ναι. Κανονισμένα. Κανονισμένα πήγα και είδα τον Αρίστο μαζί με τον Γιώργο. Ξέρεις, δεν είναι ότι πιο τέλειο να βλέπεις τη δουλειά κάποιου και να είστε δίπλα-δίπλα και να είναι και η πρώτη φορά που είστε μαζί. Όχι, βέβαια. Και μου λέει πώς σου φάνηκε. Πολύ ωραία. Ήταν αυτό. Οριακά νομίζω ότι δεν μου άρεσε. Ναι. Αλλά ναι, ήρθε πολύ out of the blue που λέμε με τον Γιώργο. Ναι. Αν ποτέ, ας πούμε, αν υπάρξει τσακωμό στο σπίτι, διαφωνία, για ποιο λόγο θα τσακωθείτε? Ποιος είναι ο συχνότερος λόγος για τον οποίο μπορεί να τσακωθείτε? Ο ποιος είναι και χαζός. καμιά φορά είναι η αναβλητικότητά μου. Η δική σου. Η δική μου, για κάτι. Ή ξέρεις, καμιά φορά είναι και αυτό που λες τώρα, γιατί μαλώνουμε. Ναι. Αλλά δεν είναι ποτέ, είναι πάντα της στιγμής. Πάντως δεν είναι κάτι, ας πούμε, ανταγωνιστικό, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Όχι, ποτέ. Νομίζω ότι καμαρώνουν πολύ ο ένας τον άλλο. Καμαρώνουν πολύ ο ένας τον άλλο, το φαντάζομαι αυτό.